Λοιπόν, αφού λύσαμε τα προβλήματα του ποδοσφαίρου. Προτείναμε λύσεις. Προτείναμε λύσεις φυσικά. Μία από αυτές δεν προλάβαμε, πήρε την πρωτοβουλία η ΕΠΟ και έκανε άμεση εφαρμογή του κανονισμού για μη χρησιμοποίηση στέκας ή κορδέλας στα μαλλιά των ποδοσφαιριστών. Μας πρόλαβε. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές που όντως αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πάμε να δούμε λίγο αγωνιστικά έτσι, εντάχει τα μάτς που πέρασαν και να δούμε λίγο και τα επόμενα. Όπως είπα στην αρχή, πολύ σημαντικό το μάτς Πανιόνιο με τη Λάρισα. Αν και για τη Λάρισα, για τη Σωτηρία δεν είναι αρκετός ο ένας βαθμός. Αλλά έδειξε λίγο έτσι ότι κυνηγάει τα μάτς, μπόρεσε και πήρε το βαθμό. Πάλι μάτς με παρασκήνιο, εκεί με την παρουσία του Μπέου στα αποδυτήρια στους παίκτες του Πανιονίου, ξέρω εγώ, και την υποτροπή τους να κερδίσουν τη Λάρισα. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος έχει μεγάλο μένος με τη Λάρισα και αυτά, γιατί έχω παρακολουθήσει λίγο κάτι τέτοιες δηλώσεις του στο διαδίκτυο και αυτά. Νίκη του Αστέρα Τρίπολης το 93-95. Ναι. Με τον Ολυμπιακό Βόλου πάλι έβαλε φωτιά στην ουρά εκεί πέρα και επηρεάζει και το ματς άμεσα τη Λάρισα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ μετά από 13 χρόνια, αυτό που συζητούσαμε και στο διάλειμμα, στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα. Ωραία, στην κανονική περίοδο. Ναι, ένας ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειαζόταν την νίκη αυτή για το ματς του επερχόμενου του κυπέλου και ψυχολογικά και όσον αφορά την όρεξη των παιχτών. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλό στο δεύτερο, εκτός στο πρώτο. Ναι, στο πρώτο μήχρονο νομίζω δεν ήταν καλό. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερο. Στο πρώτο ήταν ανεβαίνει είχε πάρα πολύ. Πολύ καλά ο Ολυμπιακό. Ακριβώς. Είχε βρει ακριβώς δηλαδή, να κλείσει ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Γκαρσία που περνάνε όλες οι μπάλες από τα πόδια του, οι περισσότερες μπάλες από τα πόδια του, αλλά και να κλείσει και τους δύο αμυντικούς που από εκεί ξεκίνησε και τον κόλ του Ολυμπιακού. Νομίζω είδα πάρα πολύ καλό Βιτόλο. Αρχίζει σιγά σιγά να έτσι, έχει πατήματα. Και επίσης πάρα πολύ καλό Γκαρσία. Εντάξει, ξεκουράστηκε ο άνθρωπος, νομίζω χρειαζόταν ανάσες. Ναι. Όπως επίσης και όταν βγήκε ο Σαλπικίδης, πάλι είδαμε λίγο έτσι διαφορετικό πρόσωπο. Επανεμφάνιση η Βιερίνια. Ναι, νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, μετά αυτή την εμφάνιση και μετά έτσι, αυτή την ψυχολογική νίκη, νομίζω ότι είναι ευκαιρία του να κερδίσει άνετα, θα έλεγα εγώ, το ματς της Τετάρτης. Παρότι δεν είναι εύκολο. Θεωρείς ότι θα κερδίσει εύκολα. Πιστεύω ότι θα κερδίσει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι νομίζω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζονται τώρα μεγάλες δηλώσεις από τον κόσμο και αυτά που εντάξει, λογικό είναι να είναι σε ενθουσιασμό, αλλά. Καλό, ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει, ναι, το ξαναπεί. Φυσικά, η μπάλα είναι αυτή που. Και η ομάδα είναι αυτή που δείχνει. Απ' την άλλη, μια και θέλει. Μιλάμε για το χορτάρι, είδα λίγο χωράφι το μάτς, το γήπεδο. Πολύ. Πάρα πολύ χωράφι. Πολύ. Μιας και αναφέρθηκε και ο Χάβος στη συνέντευξη τύπου. Πολύ χωράφι. Και είναι μια κατάσταση που έχει ξαναγίνει στην Τούμπα αυτό το πράγμα. Ναι, και στο παρελθόν. Μη σου πω ότι γίνεται κάθε χρονιά υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο. Μία δεν ποτίστηκε, μία ήρθε το ζυζάνιο που ήρθε. Υπάρχει ένα θέμα. Πάντως νομίζω ότι ήταν ό,τι χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ εν ώψη σημαντικού παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία νίκησε και αυτή στο 90-88. Πάλι το με σκόκο, ναι. Έτσι, το μαγικό χέρι του Σκόκο εκεί, του Μίδα Σκόκο, που έτσι έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Νομίζω, όπως είπα, και έτσι, κακό πρόσωπο του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έχει πάρει μάτς εκτός έδρας. Ντέρμπι δεν έχει πάρει κανένα. Και νομίζω έτσι λίγο έτσι ακούω λίγες γκρίνιες, ναι, σχετικά με γύρω το πρόσωπο που παραπέρνει. Όπως επίσης και όσο παίζει για μένα ο Πιχταράς η μπαγάσα. Νομίζω ότι είναι το εργαλείο του Ολυμπιακού. Όσο παίζει ο παίχτης, παίζει και ο Ολυμπιακός. Όσο κουράζεται, γιατί είναι και μεγάλο σε ηλικία, νομίζω ο Ολυμπιακός κλατάρει. Και είναι και αποτέλεσμα και του γκολ του. Αστείου γκολ, έτσι, που δέχτηκε. Με το λάθος στην επιστροφή εκεί. Η μπαγάσα και μου ήρθε στο νου η θέση που παίζει. Ο Μπελούτσι, τον καλέσα στην Εθνική Αργεντινή. Τον καλέσα στην Εθνική Αργεντινή και νομίζω ότι έπρεπε να χρειαστεί να πάει στην Πόρτο για να αναγνωριστεί η αξία του. Από τον Ολυμπιακό έβγαινε σαν αποτυχημένο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι αποτυχημένο, έφυγε. Εντάξει, με δάφνες έφυγε, δεν έφυγε αποτυχημένο. Ναι, εντάξει, έχει κατακτήσει ένα. Ήρθε με πολλές δάφνες και δεν τις απέδειξε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ναι, καλό παίχτη. Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που έχουν έρθει και δεν έχουν ακουμπήσει καν. Ωραία. Όπως είπαμε, αναφερθήκαμε λίγο και στον Άρη, διαφορετικό πρόσωπο του Άρη. Έχω εγώ να σταθώ λίγο σε δύο. Πρώτη φορά είχα καιρό, μάλλον να δω. Όχι πρώτη φορά, είχα καιρό να δω τον Άρη να παίζει με κάθε τις πάσες. Δεν θα πω ότι είναι τώρα αποτέλεσμα της δουλειάς του Τσιόλη, σε καμία περίπτωση. Αλλά είδα έτσι κάνα δύο κάθετες πάσεις που δεν το έβλεπα στο παιχνίδι του Άρη μέχρι πρότινος. Ελπίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν προλαβαίνει, αν μπορέσει και με το μαγικό ραβδί ο Τσιόλης έτσι δώσει λίγο πνοή και προλάβει. Καλά, τα πλεϊόφ δεν το συζητάμε.
Γιατί εντάξει. Θεωρείς ότι έχουν χαθεί τα play-off? Νομίζω ότι ακόμα δεν κινδυνεύει τόσο πολύ, αλλά νομίζω ζεσταίνεται λίγο από τη φωτιά έτσι του υπερβιβασμού. Έτσι θεωρώ. Για τον Άρη. Ναι, ναι. Έτσι πιστεύω. Τι θεωρείς ότι μπορεί να κινδυνεύσει? Κανένας δεν ξέρει. Μην ξεχνάς ότι οι δηλώσεις του Μιχαλίτσιου περί υπερβιβασμού ήταν και η αιτία της απομάκρυνσής του, έτσι. Off the record, θα έλεγα εγώ. Αυτό όμως είπε ότι ο Κούπερ το είχε πει από την αρχή. Εντάξει, ο Κούπερ το είχε πει, δηλαδή, αλλά. Δεν ήταν δικές του δηλώσεις. Ανέφερε τι είχε αναφέρει, ναι, ο προηγούμενος. Εσύ δεν το πίστευες, πες, αλλά το πίστευε ο Κούπερ. Εντάξει. Και αυτός δεν το πίστευε. Αλλά επειδή δεν ήθελε να το πει. Πάντως, δηλαδή, δεν το είπε το μυαλό του. Είπε, ρε παιδί μου, ότι ο Κούπερ από την αρχή της χρονιάς είχε θέσει του ότι στόχος είναι σωτηρία, όχι κάτι διαφορετικό. Τώρα εσύ λες ότι. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, στην κρίσιμη ζώνη του υπερβιβασμού, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι τόσο κάτω, αλλά. Εντάξει, ανάλογα βέβαια πώς θα δούμε και στην επόμενη αγωνιστική. Αυτή την αγωνιστική είδαμε, έχει παρουσίασει καλό πρόσωπο. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, κατέληξε έτσι το μάτς και ήταν αυτό το σκορ. Αν το σκορ ήταν λίγο διαφορετικό στην διάρθρωσή του, ίσως ήταν και άλλο το αποτέλεσμα το τελικό. Σημαντικό πάντως ήταν ότι πέτυχε 4 γκολ μετά από πάρα πολύ καιρό. Ή μάλλον τόσα πολλά γκολ. Είχε γύρω στους 14-12 μήνες, ναι. Κοντά ένα χρόνο. Ναι, ναι, κοντά ένα χρόνο. Πανσεραϊκός, εντάξει, κέρδισε μένα, αλλά δεν νομίζω ότι έτσι μπορεί να ελπίζει κανείς πάλι έτσι να παραμείνει στην παραμονή, οπότε δεν το συζητάμε. Πάντως, νομίζω το τέλος, η ουρά της βαθμολογίας είναι αυτή που μας απασχολεί στις τελευταίες αγωνιστικές. Εντάξει, όπως είπα, μετά την νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ μπαίνει και πλέον για τα καλά στα play-off. Δεν νομίζω να χάνει τη θέση στα play-off μέχρι πρότινος. Εάν και τώρα πλέον νομίζω ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελλο καθαρά. Και νομίζω ότι εσύ τέτοια μάτς παρουσιάζει καλό πρόσωπο, δηλαδή σε σημαντικά μάτς. Έτσι μας έχει συνηθίσει φέτος. Αυτά για τα του κυπέλου. Να πούμε λίγο για το παρασκήνιο πάλι το άλλο μάτς του ημιτελικού, το Ολυμπιακός Βόλου με τον Ατρόμητο. Έτσι. Πάλι εκεί κατέρωθαν δηλώσεις. Κατέρωθαν δηλώσεις. Κυρίως είπαμε, ξεκίνησε από το θέμα του doping control, το οποίο. Είναι ψηλό αστείο στην Ελλάδα, μην πω χοντρό αστείο, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στα ίδια επίπεδα με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ο Ατρόμητος ζήτησε να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις όσον αφορά το doping control. Κάτι που για μένα είναι σωστό. Έγινε και κάποιες δηλώσεις του Δόνη κατ' εμέ λογικές σχετικά, ναι, με όντως την ξεκούραση μία μέρα παραπάνω. Που δεν θα άφησε σε καμία περίπτωση ο Μπέος να περάσουν απαρατήρητες, σχολίασε. Και εκεί πέρα που ξεκινά και κάνει δηλώσεις, ναι, και βγάζει ανακοίνωση, ναι, στη τελευταία φράση τι αναφέρει. Πιάσαμε κορόιδα. Πιάσαμε κορόιδα. Αυτό είναι που ενόχλησε. Δηλαδή είναι μεγαλοπαράγοντας και είναι μάγκας. Ναι, και έπιασε τον άλλο κόσμο κορόιδο. Τέλος πάντων, νομίζω. Δεν νομίζω πολύ ότι θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Νομίζω πάντως, πολύ έχουν ασχοληθεί. Ναι, δεν νομίζω. Γιατί με ένα γκολ περνάει έτσι, αλλά νομίζω ότι. Μπορεί ο Ατρόμητος. Δεν νομίζω εγώ να μην περάσει ο Ολυμπιακός Βόλος. Νομίζω θα περάσει τον τελικό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα περάσει. Γιατί και οι δύο το θέλουν το παιχνίδι. Τώρα ρωτήσω κάτι άσχετο. Κάκος ο διαιτητής, νομίζω. Επανήλθε. Έτσι, επανήλθε. Φυσικά επανήλθε. Πάντα στα μεγάλα και κρίσιμα μάτς επανέρχεται ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Και ο Παοκάκ, έτσι. Ο Μάνδαλος στο Παοκάκ. Και ο Μάνδαλος στο Παοκάκ, ναι. Ναι. Τώρα αυτό εντάξει, με την εντοπιότητα έχει λίγο καταργηθεί στην Ελλάδα και χρόνια, έτσι δεν. Δηλαδή παίζει η ομάδα Αθηνών. Τώρα ο Ολυμπιακός Βόλος σωτήρα στον Ατρόμητο. Μετακίνηση οπαδών. Δεν νομίζω, όχι. Φυσικά και όχι. Το θέμα είναι αν, να πω έτσι ένα υποτιθέμενο σενάριο, αν ας πούμε συναντηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Βόλο, θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα, αυτό το ξέρουμε ακόμα. Ναι, νομίζω είναι στην Αθήνα όμως. Έτσι με κάποιες συζητήσεις που είχα, νομίζω θα είναι στην Αθήνα τελικά. Όλοι οι τελικοί θα γίνονται στην Αθήνα. Γιατί κάπου άκουσα ότι υπάρχει μια σκέψη, ας πούμε, να μοιραστούν τα εισιτήρια και. Μισά-μισά, ρε παιδί μου, αλλά να υπάρχουν και κόσμο στο Ολυμπιακό. Δεν νομίζω. Αθήνα. Θεωρώ αν με το καλό. Ολυμπιακού Πειραιώς εννοώ. Ναι, αν με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ο τελικός θα γίνει στην Αθήνα. Έτσι πιστεύω. Γιατί άκουσα ότι υπάρχει μια σκέψη να φύγει κανένα νησί, καμιά Κρήτη, κανένα τέτοιο πράγμα. Όχι, ναι. Ακριβώς για να μην μπλεχτούν δηλαδή. Εγώ νομίζω βασικά να με ρωτήσει άλλο πράγμα που είναι επίκαιρο, αλλά εντάξει, επειδή μου είπε άσχετο. Τελικά θα χρεοκοπήσουμε όσο χώρα ή δεν χρεοκοπήσουμε. Αυτό δεν το ξέρω, φίλε. Θα πάρει στο Υπουργείο κάτι να ρωτήσει του ειδήμονε. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι Ολυμπιακό Βόλο. Το 1-0 είναι πολύ ύπουλο. Γιατί μπορεί ο Ατρόμητος, έχει την ομάδα να χτυπήσει την κόντρα άμα θέλει. Επανέρχεται ο Καμαρά, κάπου διάβασα, που είχε ένα. Δεν ήταν σε αυτή την αγωνιστική. Ο οποίος Μπέος δήλωσε ότι θα σταματήσουμε στα 3 γκολ.
Ναι, ξέρεις, αυτές οι δηλώσεις τώρα... Λες να γίνει καμιά ανατροπή εκεί και μετά να μην ξέρει πού να κρυφτεί. Μιλάμε ότι όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Για το περίεργο και για το γαμώτο που λένε, ρε παιδί μου, κανονικά θα έπρεπε να γίνει έτσι καμιά ανατροπή. Για να γελάσουμε λίγο και να δούμε αυτά που πολύ σίγουρος είναι και αυτή η σιγουριά. Εμένα αυτό, ναι. Κάπου με προβληματίζει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όσο άλλο αναφορά για το άλλο παιχνίδι, το 0-0 είναι ένα ρευστό σκορ. Ανοιχτό σκορ. Και δεν είναι και εύκολο το μάτς. Δεν είναι εύκολο φυσικά σε καμία περίπτωση το μάτς. Εγώ θα πω, δεν ξέρω αν θα κερδίσει εύκολο ο ΠΑΟΚ, όπως είπες. Έχει προβάδισμα ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Το παιχνίδι εξαρτάται από αυτόν στο μεγαλύτερο σημείο. Στο 80% εξαρτάται τον ΠΑΟΚ. Βέβαια θα πρέπει να δεχτεί γκολ, έτσι. Γιατί αν δεχτεί γκολ, μετά θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο. Το μάτς τώρα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό νομίζω τον βοήθησε έμεσα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είδα σε καμία περίπτωση πολύ δυνατό ρυθμό και πολύ γρήγορο ρυθμό. Και από τη μεριά του Ολυμπιακού και από τον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν είχε μεγάλη κατανάλωση δυνάμεων. Ο ΠΑΟΚ δεν κουράστηκε πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον, έτσι το είδα εγώ το μάτς. Σε άλλη περίπτωση, ναι. Δηλαδή, αν ήταν το μάτς, αν ήταν το πρωτάθλημα έτσι να κρινόταν ή αν ήταν οι θέσεις και είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θεωρώ ότι θα δυσκολευόταν περισσότερο από άψη κούρασης ο ΠΑΟΚ. Τώρα στην προηγουμένη περίπτωση νομίζω τον πήγε καλά. Ούτως ή άλλως έχει παίχτες που ξεκουράστηκαν. Ο Γκαρσία, όπως είπες, ο ένας που έλειπε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ξεκουράστηκε. Ο Βιερίν ήταν τραυματίας δύο εβδομάδες. Επανήλθε χθες. Ο Σαλμπιγκίδης μετά κάπου διάβασα 41 παιχνίδια συνεχόμενα. Ναι. 41 παιχνίδια συνεχόμενα και πάει να τα κάνει κοντά 50 θα κλείσει τη χρονιά. Ίσως και πρέπει παραπάνω. Κανονικά να πάρει δύο μήνες άδεια το καλοκαίρι για ξεκούραση. Ένα εξάμεινο πρέπει να πει και να ξαναγυρίσει. Να του πούνε από τον ΠΑΟΚ πάρει όλα τα έξοδα πληρωμένα, πήγαινε ξέρω εγώ δύο μήνες άδεια, διακοπές. Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ, ο οργανισμός επιβαρύνεται πάρα πολύ χωρίς να έχει ξεκούραση ο ποδοσφαιριστής. Ειδικά το μήνα του καλοκαιριού, έτσι που τελειώνει. Και μιλάμε μήνα... και για υψηλό επίπεδο τώρα. Δεν μιλάμε για μάτς τίποτα φιλικά και τίποτα. Ναι, υψηλό επίπεδο γιατί πήρε ένα ντάμπλ με τον Παναθηναϊκό, συνέχισε με την Εθνική. Ακριβώς. Καπάκι πήγε προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Και πάει λέγοντας. Μέχρι πρώτη να έπαιζε στην Ευρώπη. Δηλαδή εκείνες οι τέσσερις εβδομάδες που ο ποδοσφαιριστής. Τη χρειάζεται 100% για να πάρει ανάσες για να φύγει όλη η κούραση χρονιάς. Ξέρεις τι, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο σωματικό κομμάτι, αλλά νομίζω πέρασε και δύσκολα ψυχολογικά με την έννοια να έρθει εδώ. Ο κόσμος τον αμφισβητούσε, δεν ήθελε ο κόσμος του ΠΑΟΚ να έρθει, να επιστρέψει. Αυτός ήθελε να έρθει. Είχε λίγο και έτσι μια ανακατουσούρα. Ψυχολογικά. Αυτά μέσα στη χρονιά, με τις αγωνιστικές, με την μάχη που δίνουν στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και σε όλα αυτά, όχι ξεχνιέται, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα αυτό το θέμα. Αν ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανός, έχει τις δυνάμεις του και νιώθει φρέσκος, μπορεί να προσφέρει. Έτσι, επειδή υπάρχει, κατηγορούν πολλές φορές τους ποδοσφαιριστές, δεν έχει δυνάμεις, είναι κουρασμένος, δεν μπορεί να τρέξει. Από κάπου προκύπτουν όλα αυτά. Από κάπου πηγάζει αυτό, έτσι. Δεν έρχεται από μόνο του. Όχι, δεν ξυπνά ο ποδοσφαιριστής και είναι κουρασμένος. Υπάρχει γενική κούραση, εσωτερική κούραση, στις οποίες πρέπει ο ποδοσφαιριστής τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Να πάρει ανάσες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο εκείνος ο μήνας. Όχι μόνο για τους Αλμπιγκίδες. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ βγάλαν τα μάτια τα περισσότερα συγκεκριμένοι παίκτες. Ναι, μιλάμε για τον Κοντρέρας, Γκαρσία, Ίδιτς το ίδιο, Αλμπιγκίδης, ο Βιερίνια σε κατά μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι πέντε παίκτες που είπες είναι ο κορμός. Δηλαδή παρακαλούσε πάρε καλά από άνθρωπος που έχει αυτό το οικογενειακό πρόβλημα ο Κοντρέρας και ξεκουράστηκε λίγο. Έτσι, αν μπορεί να το πει κάποιος. Εντάξει, ο οποίος βέβαια έκανε και το λάθος αυτό, αλλά νομίζω δεν μπορώ να το χρεώσω. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιδιά, έτσι. Από αυτό το σκεπτικό το λέω. Νομίζω το επίπεδό του